Η συζήτηση όμω αυτή για την πρόσβαση στο δικαίωμα τη εργασία, στο δικαίωμα τη υγεία, στο δικαίωμα τη παιδεία αφορά όλη την Ευρώπη, ξαναγίνεται στην Ευρώπη και δεν μπορεί παρά να αφορά και το πόσο πολίτη συμμετέχει στην πολιτική. Mm -hmm. Έχουμε να λύσουμε και ένα μεγάλο θέμα βγαίνοντα από την κρίση. Την αναξιοπιστία όχι μόνο του πολιτικού συστήματο, αλλά πολλών θεσμών, την διάσπαση του κοινωνικού ιστού, διότι επικράτησε όχι μόνο η ατομική λύση, αλλά και το σώζον αυτό ο θήτο πολλέ φορέ κατά τη διάρκεια τη κρίση mm -hmm. και τροφοδοτήθηκε από την πολιτική ηγεσία, θα ήθελα να πω, των προηγούμενων κυβερνήσεων. Όμω χρειαζόμαστε και την κοινή έμπνευση και τον κοινό δημοκρατικό δρόμο και την συμμετοχή του πολίτη στην πολιτική. Ε, αυτό δεν μπορεί να γίνει χωρί μια συζήτηση για τον νόμο περί υπουργών. Δεν μπορεί δηλαδή ο πολίτη να συμμετέχει στην πολιτική και να μην σκέφτεται, ναι, αλλά κάποιοι θα είναι στο απειρόβλητο ή η ασυλία των βουλευτών. Ή ο επαγγελματισμό στην πολιτική. Είναι δυνατόν ο πολίτη να καλείται να συμμετέχει στην πολιτική, αλλά να του λε ότι μόνο κάποιοι θα είναι αιώνιοι βουλευτέ, και αν δεν είναι αυτοί, θα είναι ο ανυψιό του ή η κόρη του. Ναι, εντάξει. Υπάρχει Α, και τώρα αυτή η συζήτηση. Θα τα πει και αυτό Όλα δηλαδή... είναι δημοκρατία πάντω. Α, βέβαια, ναι, βεβαίω. Το π... θέμα είναι μερικέ φορέ η δημοκρατία στο αστικό περιβάλλον είναι ποιο εξυπηρετεί περισσότερο. Εμεί λοιπόν λέμε ότι και η συνταγματική αναθεώρηση πρέπει να εξυπηρετεί του πολλού. Και η μεγάλη πλειοψηφία τη κοινωνία μα είναι αυτή που θέλει δύο βασικά πράγματα. Yeah. Τη τιμιότητα και την εργασία. Mm -hmm. Δεν υπάρχει Έλληνα πολίτη, δεν μεγαλώσαμε διαφορετικά. Ζήσαμε σε ένα περιβάλλον το οποίο αυτά τα δύο μα θέβαζαν ω προτεραιότητα. Mm -hmm. Δουλειά, προκοπή το λέγανε οι προηγούμενοι, προκοπή. και τιμιότητα. Τιμιότητα, ισονομία. Να είμαστε δίκαιοι απέναντι στου υπουργού. Κύριε Υπουργέ, να, να βάλω ένα-δύο θέματα, και όλε και για του τηλεθεατέ, και είναι διαφορετικό. Χθε έγινε και μια ωραία κουβέντα εδώ. Ήμασταν τέσσερι δημοσιογράφοι, οι οποίοι διαφωνήσαμε ο ένα με τον άλλον για το θέμα, παραδείγματο χάρη του, ε, των ιδιωτικών ε, πανεπιστημίων. Δύο πήραμε θέση. Τρει πήραμε θέση τη παρούσα κατάσταση, δηλαδή να υπάρξει άρνηση, υπήρχε ένα συνάδελφο ο οποίο. Και ήταν πολύ ωραίο οι δημοσιογράφοι να τοποθετούνται στα μεγάλα θέματα. Εδώ όμω. Είναι ωραία για τη δημοκρατία. Εδώ όμω, στο παραδείγματο χάρη, όλε οι πτέρυγε πλην του ΣΥΡΙΖΑ και του Κομμουνιστικού Κόμματο Ελλάδα θέλουν την αλλαγή του άρθρου 16. Πώ θα πάω σε συνένεση μια τέτοια ιστορία, Α. Δύο. Τι φοβούμε, τι φοβάμαι. Φοβάμαι μήπω ρίξετε νερό στο κρασί για να κερδίσετε κάτι άλλο που θα μπορούσε να ήταν παραδείγματο χάρη ο διαχωρισμό κράτου-Εκκλησία. Λίγο εσύ, λίγο εγώ. Κα καταρχήν, εγώ δεν μπορώ να προβλέψω πώ θα εξελιχθεί η συζήτηση. Όχι, όχι. Η συζήτηση είναι απλά γενικά. Από την άλλη μεριά, εγώ θα έλεγα ότι αν η συζήτηση γίνει μόνο για τα ιδιωτικά ή όχι πανεπιστήμια, ε, υποτιμάει τη βασική αλλαγή που προσπαθούμε να κάνουμε στο Σύνταγμα που έχει να κάνει. Με την ενίσχυση τη δημοκρατία και την συμμετοχή ξανά του πολίτη στην πολιτική. Mm. Θέλουμε συζήτηση δηλαδή, για το Σύνταγμα, και αυτό έχει γίνει δύο χρόνια τώρα. Αυτό ο κύκλο συζητήσεων που έγινε σε όλη την Ελλάδα είναι για να βελτιώσουμε, αν θέλετε, να ξανασυζητήσουμε ξανά για την πολιτική. Με έναν άλλο τρόπο, mm. ο οποίο θα είναι, αν θέλετε, διαρκή για του πολίτε. Ε, από αυτή την άποψη, εμεί συζητάμε για τα δημοψηφίσματα, για την επικοδομητική ψήφο τη πιστεία, για το να μην τροποποιείται κοινοβουλευτική περίοδο από τη διαδικασία εκλογή του Πρόεδρου. Συζητάμε για τα βασικά κοινωνικά αγαθά και για τα αγαθά τη εργασία αλλά και τη πρόνοια και τη υγεία. Για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, όμω, δεν θα υποτιμήσω τη συζήτηση. Δεν ξέρω αν έχει γίνει κατανοητό, αλλά η κουβέντα που κάνει το Υπουργείο Παιδεία για την αλλαγή του τρόπου εισαγωγή στο πανεπιστήμιο απαντάει σε ένα από τα μεγάλα ερωτήματα τη ελληνική κοινωνία που είναι πώ βρίσκουν τα παιδιά διέξοδο και δεν χρειάζεται να φύγουν στο εξωτερικό. Γιατί από την άλλη μεριά, αυτό το ερώτημα μπαίνει. Τι κάνουμε για τα παιδιά που αναγκάζονται να φύγουν στο εξωτερικό για τι σπουδέ. Εδώ λοιπόν ανοίγει μια συζήτηση από την Δευτέρα Λυκείου για τον προσανατολισμό των σπουδών και για την κάλυψη θυμάτων υψηλής ζήτησης mm -hmm. και προγραμματισμού των σπουδών έτσι ώστε να μην υπάρχει αυτή η ανάγκη. Μην περιορίζουμε τη συζήτηση όμω στα ιδιωτικά πανεπιστήμια μόνο στο πώ τα παιδιά μα θα σπουδάσουν. Αυτό πρέπει να το λύσουμε. Όχι. Και πρέπει να το λύσουμε και νομοθετικά. Και γίνεται η συζήτηση του Υπουργείου Παιδεία, αλλάζοντα, αν θέλετε, και όλο αυτό το αρνητικό περιβάλλον που έχουν γίνει τα φροντιστήρια κυρίαρχα στη ζωή των παιδιών μα και των οικογενειών, mm -hmm. γιατί πράγματι πρέπει να μπουν και θέλουν να μπουν στο πανεπιστήμιο. Αλλά χάνουμε την ουσία Ωραία. του ηλικίου. Να έρθω στο δικό σα χώρο Τότε. Εδώ όμω, ναι. να πω όμω το εξή. Μην υποτιμούμε και του κανόνε ανταγωνισμού τη Ευρω... Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι εμεί θέλουμε να έχουμε ίσα δικαιώματα, ίση πρόσβαση και στην πιθανότητα αν υπήρχαν ιδιωτικά. Τι θα κάναμε τότε, Θα σταγάγαμε τη χρηματοδότηση των δημόσιων πανεπιστημίων. Δεν είναι απλά τα πράγματα mm. και πρέπει να τα δούμε σε πολύ ευρύτερο πλαίσιο. Το ζητούμενο λοιπόν είναι να έχουμε. Αυτό ήταν περιστασιακό βήμα. Το Ο μου. Το ζητούμενο λοιπόν είναι yeah. να έχουμε δικαίωμα mm -hmm. πρόσβαση σε βασικά αγαθά όπω είναι και η εκπαίδευση και η παιδεία για τα παιδιά όλη τη Ελλάδα. Ε, να έρθω λίγο στο δικό σα υπουργείο. Στο δικό σα χαρτοφυλάκιο για να είμαι ακριβή, όπου μπαίνουν και, μπαίναν και κινηματικά τα ζητήματα αυτά, δηλαδή τη διασφάλιση των πηγών της χώρας. Καταρχήν, στο νερό. Στην ενέργεια. Εδώ θεωρείται ότι υπάρχει θέμα αλλαγής, συνταγματικής αλλαγής, όπου να ε, μην μπορεί ποτέ το νερό να γίνει ιδιωτικό. Επειδή είστε από τη Θεσσαλονίκη και βουλευτής αυτής της περιφέρειας, οι μεγάλες μάχες που έγιναν στη Θεσσαλονίκη, από τις πολύ μεγάλες μάχες, Ηταν το νερό. Και ήταν και Η ιδιωτικοποίηση το, του νερού. Το πρώτο πανελλαδικό δημοψήφισμα, δημοψήφισμα. για την εξασφάλιση τη ε, δημόσια διαχείριση ε, του νερού. Προσέξτε, θα σα πω λίγο από μια άλλη διαδρομή. Υπάρχει ένα παγκόσμιο πρόγραμμα το οποίο χαρακτηρίζει την δεκαετία 2020-2030. Mm -hmm. Είναι το πρόγραμμα του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Είναι οι 17 στόχοι βιώσιμη ανάπτυξη. Είναι και το σηματάκι που έχω εδώ στο πέτο. Mm -hmm. ε, που, ε, είναι συμφωνημένο σε επίπεδο ΟΗΕ και σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα από του στόχου βιώσιμη ανάπτυξη είναι η εξασφάλιση τη πρόσβαση σε καθαρό, υψηλή ποιότητα πόσιμο νερό. Εκ τούτου λοιπόν, έρχομαι να σα πω ότι δεν είναι μόνο μια ελληνική συζήτηση. Η συζήτηση που θα κάνουμε για τα βασικά αγαθά που είναι μέσα το νερό, η ενέργεια, αλλά είναι και η παιδεία και η υγεία, αλλά και η φτώχεια και, το σαντίθετο, ε, τη φτώχεια σε αντιεργασία. Είναι, είναι μια συζήτηση που γίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο. Είναι μια προοδευτική συζήτηση γιατί εξασφαλίζει δικαιώματα πολιτών. Χωρί σύνορα, χωρί χρώμα, χωρί φιλετική διάκριση, χωρί θρησκευτική διάκριση, και είναι η ουσία τη πρόοδου για τη δημοκρατία. Και αποτελεί χαρακτηριστικό τη ζήτηση και του συντάγματο. Ε, δεν είναι κάτι που αφορά λοιπόν μόνο την Ελλάδα, δεν αφορά μόνο την αριστερά. Αφορά ανθρώπινα δικαιώματα. Μπορεί λοιπόν και πρέπει να υπάρχει εξασφάλιση, εξάλλου στη χώρα μα. Αυτό έχει και απόφαση του Συμβουλίου τη Επικρατεία που εξασφαλίζει, αν θέλετε, ή ζητά και επιδιώκει την πλειοψηφία του Δημόσιου Ελέγχου στη διαχείριση του νερού mm. έχουμε λοιπόν αυτή τη βάση και ο Πρωθυπουργό και η Κυβέρνηση νορικά έχουμε πει ότι πέρα από τις προτάσεις που έχουμε κάνει ήδη και στη Θεσσαλονίκη την έχουμε κάνει αυτή την πρόταση να αποκτήσουν οι Δήμοι το υπόλοιπο τμήμα πλέον του 51% Έχουμε πει ότι στη συνταγματική αναθεώρηση θα εξασφαλίζεται ότι το 50% θα είναι στη διαχείριση και στην διοκτησία mm. του δημόσιου χώρου, του δημοσίου εν προκειμένου. Αυτό είναι δική μα πολιτική δέσμευση. Είναι μία ακόμα από τι δεσμεύσει που γίνονται πραγματικότητα. Όμω η συζήτηση που έγινε προηγουμένω και η αναφορά στην αυτοδιοίκηση υποδηλώνει ότι αυτή η ζήτηση δεν είναι μόνο μια ζήτηση κορυφή. Αν η συνταγματική αναθεώρηση μείνει μόνο στην κορυφή, μείνει μόνο στην κοινοβουλευτική ολομέλεια και δεν αλλάξει τη συζήτηση και τη σχέση τη κοινωνία με την πολιτική, την αλλαγή ε λειτουργία ε, τη αυτοδιοίκηση. Θέλω να σα πω ότι παρακολούθησα την συζήτηση και μέσα από την Αίρα 1 που μετέδιδε ραδιοφωνικά και μετά στο σπίτι με από το κανάλι τη Βουλή που ευτυχώ που το έχουμε να μπράβουμε τι συνεδριάσει γιατί έχουν πολύ μεγάλη αξία. Είχε δίκιο ο κύριο Καμένο όταν κάποια στιγμή είπε ότι η Βουλή ήταν άδεια σε μια κορυφαία μορφή. Ήταν η ώρα, νομίζω, περίπου 7.30-8.00. Ναι, Μιλά ναι, Μίλαγε κόμματο. Μετά μίλησε ο, ε, με καλά ο, 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 ήταν Σταύρος ήταν Σταύρος 7, ο κύριο Σταύρο Σταύρος δωράκης, με, Μετά την σημαντική. κυρία Γερμαντά, νομίζω, μίλησε. Ναι. Εντάξει. Δηλαδή, ζητά τώρα από μένα που είμαι πολίτη να μπω μέσα στην κουβέντα και εσύ. Εσύ, εσύ όχι. Ενώ οι βουλευτέ. Δεν καταλαβαίνω αυτό που Φαντάζομαι ήσασταν στον μπαρ και πίνατε καφέ και το κουβεντιάζετε. Δηλαδή, και σαν εικόνα αυτό. Πρέπει να πιστεί ο πολίτη ενώ δηλαδή τώρα, συμφωνώντα με τον κύριο Καμέρο στην προηγούμενη περίπτωση. Απόλυτα. Ε, είπα προηγουμένω ε, για τον επαγγελματισμό στην πολιτική. Αν ο πολιτικό έχει μόνο ω βασική του επιδίωξη το, το πώ θα επανεκλεγεί και όχι την προτεραιότητα που έχουν οι αξίε τη δημοκρατία και τη ελευθερία, σα βάλουμε πρώτα απ' όλα, mm -hmm. και τη υπεράσπιση των εθνικών δικαιωμάτων και των κοινωνικών δικαιωμάτων ω βασικό το δικημένο, τότε δεν θα ασκεί πολιτική στο Κοινοβούλιο, αλλά θα ασκεί πολιτική είτε. Στα ρουσφέτια και στι εξυπηρετήσει, είτε στι κοινωνικέ εντυπώσει και στα μέσα ενημέρωση. Αυτή την αλλαγή τη πολιτική ατζέντα θέλει να την κάνει η συνταγματική αναθεώρηση. Η δική μα πρόταση τουλάχιστον. Mm. Θέλουμε να ξαναφέρουμε τον πολίτη στο προσκήνιο και για να αποφασίζει, παραδείγματο χάρη δημοψηφίσματα, αλλά και για να, για να συμμετέχει στην πολιτική. Και η απλή αναλογική που θέλουμε να μπει και σε συνταγματικό πλαίσιο αφορά και την αυτοδιοίκηση και την κεντρική πολιτική σκηνή και δίνει, αν θέλετε, το δικαίωμα να εκφραζόμαστε όλοι με το ίδιο δικαίωμα και την ίδια βαρύτητα ψήφου, αλλά και mm. το ίδιο δικαίωμα συμμετοχή. Mm. Οι τροποποιήσει τη αναλογικότητα πολλέ φορέ υπερασπίζονται υφιστάμενα συστήματα εξουσία και σε τοπικό επίπεδο. Δεν μπορεί δηλαδή ο Δήμαρχο που στον πρώτο γύρο θα πάρει 35%, να πω ένα μεσαίο παράδειγμα, να έχει 61% τρεπόμενο μέρα των εκλογών. Αυτό δεν αντιστοιχεί ούτε στην κοινωνική πρόταση, σε αυτό που επιλέγουν οι πολίτε, ούτε και στην πραγματικότητα του συσχετισμού. Mm -hmm. Αποτελεί μια μεγάλη αδικία. Ναι. Αυτά θέλουμε να τα αλλάξουμε και πρέπει να τα αλλάξουμε πρώτα απ' όλα στη Βουλή. Για να ζητήσουμε αυτό. και από την αυτοδιοίκηση να συμμετέχει στι θέσει ε, ε, Δουλέψατε πάρα πολύ στι ε, επιτροπέ, στι εξεταστικέ επιτροπέ τη Βουλή. Αν θυμάμαι καλά, για τα δέοντα των κομμάτων ήταν και τα μέσα, μέσα μαζική ενημέρωση. Αυτέ οι επιτροπέ ανέδειξαν πολλά πράγματα, δηλαδή σχέσει μεταξύ κυβερνήσεων με μηντιάρχε. Ανέδειξαν ναι, πράγματα. Χθε πάντω ε, και στη Βουλή αλλά και στην κοινωνία κυριάρχησε το άνοιγμα των λογαριασμών του κύριου Σιμίτη καθώ και κορυφαίων υπουργών των κυβερνήσεων. Σιμίτη. Και εδώ ο γραμματέα του Κινάλ ε, μίλησε για μονόφθαλμη δικαιοσύνη και στοχοποίηση του κόμματό του. Έρχομαι δηλαδή στη μουσία πλέον τη Χωρίς περικοκλάδες. Ναι. Και ίσω αυτό το οποίο είπε και ο Πρωθυπουργό στην ομιλία του, την παρέμβαση που έκανε μετά την τοποθέτηση τη κυρία Γερματά, ε, πε, περιλαμβάνει και τη δική μα τοποθέτηση. Δεν μπορούμε να μιλάμε για την πολιτική και του πολίτε, θεωρώντα ότι πάντα εμεί είμαστε οι εκπρόσωποι του, ότι είμαστε σε μια θέση που δεν θα κρινόμεθα, δεν θα αξιολογούμαστε από του πολίτε mm -hmm. και θα είμαστε, αν θέλετε, οι μόνιμοι κάτοικοι ε, της, ε, ε, των Τη εξουσία ή των θέσεων ε, των αποφάσεων. Όχι, δεν είπα ότι είναι αυτή η μόνιμη, είπα ότι εσεί είστε περιστασιακοί. Ναι. Εγώ λοιπόν μπαίνω και λέω εκ μέρου όλου του πολιτικού κόσμου ότι αυτή η βεβαιότητα, το ότι μόνιμα θα είμαστε εμεί οι πολιτικοί που θα εκπροσωπούμε την κοινωνία και θα έχουμε μια επαγγελματική σχέση με την πολιτική και το δικαίωμα, αν θέλετε, τη πολιτική συμμετοχή και εκπροσώπηση πρέπει να σταματήσει. Mm -hmm. ε, Κανεί μα δεν έχει το δικαίωμα να, να μιλάει, αν θέλετε, με τέτοιο τρόπο. Εξάλλου, η πηγή εξουσία στην κοινωνία μα είναι μόνο η κοινωνία και ο λαό. Αυτό το, το είπαμε πολλέ φορέ χθε συζήτηση, γιατί πρέπει να γίνει κατανοητό. Όλοι περιστασιακά εκπροσωπούμε την κοινωνία, αλλά όλοι ταυτόχρονα είμαστε μόνιμα μέλη. Τους. Δεν σα φοβίζει, κύριε φάμελε ότι αυτή η ιστορία ενδεχομένω θα δημιουργήσει πιο πολιτικό από το πολιτικό κλίμα το οποίο θα μπορούσαμε να είχαμε φανταστεί. Κύριε Βανίδη, με φοβίζει περισσότερο η αναξιοπιστία τη πολιτική και τη κοινωνία που δεν θα τιμωρεί αυτού οι οποίοι εκμεταλλεύτηκαν θέσει εξουσία και παραβίασαν το συμφέρον και των πολιτών και του κράτου. Mm. Γιατί αν υπάρχουν αυτή τη στιγμή, να πω ένα παράδειγμα, καταγγελίε του FBI για παραβάσει στην νομοθεσία όσον αφορά τα θέματα τη Νοβάρτη και η κοινωνία μα δεν κάνει τίποτα, τότε είναι σίγουρο ότι όχι μόνο η παραβατικότητα. Θα πολλαπλασιαστεί, αλλά είναι σίγουρο ότι δεν θα έχουμε καμία συνεκτικότητα του κοινωνικού ιστού και καμία οικονομική λειτουργία. Κανεί δεν θα επενδύει στην πραγματική δουλειά για να έχει εισόδημα, mm -hmm. να έχει προκοπή, αλλά όλοι θα κοιτάνε να είναι αρετζίδε και να παίρνουν δάνεια με αέρα, κάτι που αποκαλύφθηκε στην Εξεταστική Επιτροπή τη Βουλή. Αν δεν λυθεί δηλαδή ότι δεν μπορούν οι καναλάρχε να παίρνουν δάνεια με αέρα από τι τράπεζε, κανεί δεν θα κάνει μια πραγματική δουλειά. Όλοι θα επιδιώκουν να είναι έξω από βουλευτικά και υπουργικά γραφεία για να παίρνουν δάνεια με αέρα. Αυτό πρέπει να λυθεί, διότι η χώρα μα θα ξαναμπεί σε αυτή την, την περίεργο, το περίεργο, αν θέλετε, σπιράλ θανάτου τη οικονομία, αν κάποιοι εξακολουθούν να, επι, να του αεριτζίδε. Γιατί υπάρχουν οι αεριτζίδε τη οικονομία και οι αεριτζίδε τη πολιτική. Για ένα περίεργο λόγο, όχι περίεργο, για μένα είναι πολύ προφανή, βρεθήκανε. Και έτσι λοιπόν, τι γινόταν στο πολιτικό σύστημα. Το κόμμα διόριζε τραπεζίτε, οι τραπεζίτε δίναν συνέχεια μεγαλύτερα περιθώρια εγγυήσεων για να δανείζονται τα κόμματα. Τα κόμματα κάνανε πλάτε και στου τραπεζίτε για να παίρνουν δάνεια με αέρα, και οι κυβερνήσει δηλαδή, για να έχουν πάλι τον απαραίτητο τηλεοπτικό χρόνο και τα πρωτοσέλιδα για να ξαναβγουν, εναλλασσόμενα στην δικοματική λειτουργία τη μεταπολίτευση, αλλά και τα λεφτά από τα δάνεια για να κάνουν προεκλογικέ συγκεντρώσει, να πληρώνουν αεροπλάνα, βαπόρια, σημαία και μεγάφωνα. Έτσι έγινε ένα, μια περίοδο ετία περίπου, που βρήκαμε στην Εσταστική Επιτροπή τη Βουλή ότι ανά τετραετία διπλασιαζόταν. Το όριο εγγυήσεων που είχαν με την προβλεπόμενη χρηματοδότηση τα κόμματα με βάση προβλεπόμενα ποσοστά. Mm -hmm. Και πρακτικά κάνανε προεκλογικέ εξτρατείε με τα δικά μα λεφτά, γιατί τελικά εμεί πληρώσαμε. Και Όλοι. Κά... Ποιο έκανε προεκλογική Την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. έκανε το κόμμα ή ο ολιγάρχη. Νομίζω ότι με λεφτά δικά μα και τα μίντια του ολιγάρχη έκαναν τα κόμματα. Mm -hmm. Να το πω έτσι. Mm -hmm. Γιατί έγινε και αυτό. Mm -hmm. Εγώ δεν υποτιμώ και δεν. Αν θέλετε, αφαιρώ το δικαίωμα οποιονδήποτε επιχειρηματία να επενδύει με κανόνε διαφανή και με δάνεια διαφανή. Καλά να επενδύει στην οικονομία και να επενδύει στο κόμμα, με συγχωρείτε δηλαδή. Και όχι, όχι, να επενδύει ενό σε ένα μέσο ενημέρωση. Όμω, για ποιο λόγο και οι ολιγάρχε δεν θέλανε να έχουν άδειε τα μέσα ενημέρωση. Και να κρατάνε του πολιτικού και να του κρατάνε οι πολιτικοί. Γιατί και οι πολιτικοί, μην νομίζετε, παίζανε και αυτό το παιχνίδι. <Και> Όπω με το δασικό χάρτη λέγανε στο μεροκαματιάρι αγρότη. Μην ανισχύσει, Εγώ είμαι εδώ. Δεν θα γίνει ποτέ δασικό χάρτη και δεν θα έχει πρόβλημα αν αυτό είναι δασικό ή όχι. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να χτυπάγανε και τον Ολιγάρχη στην πλάτη. Και αυτό το μικρό ή μεγάλο Ρουσφέτη κυριαρχούσε στη μετατροπή. Κοιτάω λίγο την ώρα, γιατί ξέρω ότι θα πάτε στη Βουλή. Ναι, ναι. Πόσο χρόνο έχω στη διάθεσή μου. Ε, έχουμε αρκετό χρόνο ακόμα. Παρά... Θέλω να οργανώσω λίγο την, ε, τη σκέψη. Ναι, μου. Ναι, ναι. Όταν έγινε το κακό στο μάτι, είχαμε μια αντιπαράθεση στον νερά, θα θυμάστε. Μου είπατε και σα είπα. η πάντια. πρώτη εκπομπή στην οποία ήρθα σε εσά ναι. από το Υπουργείο. Τι σα είπα όμω, να το ξαναθύμουμε, θα μου ήταν και δύο ψύχρεμα. Εσεί μου περιγράψατε την κατάσταση, το ακραίο καιρικό φαινόμενο, την κατάσταση, εγώ ήμουν εκεί. Και εγώ ουσιαστικά σα είπα αυτό που ένιωθα, έτσι έχω μάθει, ότι εσεί ήρθατε στην εξουσία, στην κυβέρνηση μάλλον, στην κυβερνητική εξουσία, για να κάνετε συγκρούσει. Και το MES. Έρχομαι λοιπόν μετά από καιρό πια. Πιο ψύχρωμος κι εγώ και σίγουρα κι εσείς πιο ήσυχος πια. Έχει περάσει ο χρόνος. Αυτές οι τομές, αυτές οι συγκρούσεις με τα μεγάλα συμφέροντα που είδαμε στο μάτι και έπληξαν τους ανθρώπους. Τους σκότωσαν. Ενδεχομένω να έχουμε και καθυστερήσει το μηχανισμό. Θα τα δει αυτά Προφανώς. η διοικητική εξέταση. Όμω εκεί οι άνθρωποι πνίγηκαν σαν τα ποντίκια, Υπουργέ. Είναι φανερό. Έπεσε μάντρα. Θα δούμε τι έγινε με αυτό το περιβόητο οικόπεδο που, πνι... που πέθαναν οι άνθρωποι μέσα, τι πόρτε τι κλειστέ. Μην, ξεχαστούμε τώρα και σιγά σιγά όσο <σομίως> <σιγά, σομίως> <σιγά>, <σομίως> περνάει ο καιρό. Έχ, <σομίως> υπάρχουν τα πολιτικά στελέχη τα οποία έπαιζαν με του δασκούς χάρτε και έλεγαν μη φοβάσαι και οι άλλοι έκτιζαν τα τσανάκια του. Κακό, καλό. Αυτοί όμω θα πληρώσουν <σομίως> την παρανομία. Κύριε Ρεβανίτη, για να πω κάτι αρχικό. Αμέσω με την πυρκαγιά την πρώτη εβδομάδα υπήρχε πρόταση να μην γίνουν δασικοί χάρτε από στελέχη τη στην περιοχή. Και ακούστηκε. Διότι κάποιοι θέλουν και να ανανεωθεί στο φαινόμενο. Λοιπόν, να τα πάρουμε όμω από την αρχή. Ένα-ένα, λοιπόν. Πάμε. Να τα πάρουμε όμω από την αρχή. Καταρχήν θέλω να δηλώσω εξ αρχή ότι είναι τραγικό και πολύ δύσκολο, το λέω προσωπικά, να τοποθετείτε κάποιο για ένα θέμα στο οποίο έχουμε καταθέσει ω κοινωνία ανθρώπινε ζωέ. Και κάποιε οικογένειε χάσαν του ανθρώπου του. Mm -hmm. Και δεν θα ήθελα και δεν μπορώ σε καμία περίπτωση να κάνω πολιτική όταν έχουμε χάσει ανθρώπινε ζωέ σε μια περιοχή. Όμω είμαστε υποχρεωμένοι να απαντήσουμε για την υπόλοιπη κοινωνία και γιατί θα κάνουμε εδώ και μπρο και έχετε δίκιο, ίσω και για πιο Λόγω φτάσαμε ως εδώ. Έχω πει κατά καιρούς ότι στην περιοχή εκφράστηκαν ταυτόχρονα ένα έντονο κλιματικό φαινόμενο, γιατί η κλιματική αλλαγή, ίσως είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που θα συζητάμε από εδώ και μπρος mm -hmm. στη ζωή μας και δεν πάμε καλά σε παγκόσμιο επίπεδο, θα το αφήσουμε για αργότερα όμως να το συζητήσουμε. Ενώ ταυτόχρονα αυτό το ξαφνικό, ακαριαίο, πολύ έντονο κλιματικό φαινόμενο εκφράστηκε πάνω σε μια περιοχή που είχε πολλές παραβάσει πολοδομικέ και περιβαλλοντικές. Είχε. Και αυτό ίσω συμβαίνει στο σύνολο τη Ανατολική Αιτική, για να μην πω σε πάρα πολλέ περιοχέ της Ελλάδα, γιατί συμβαίνει και εκεί. Γιατί συνέβη αυτό, Διότι παραβιάζονταν οι πολεοδομικοί κανόνε και οι περιβαλλοντικοί τουλάχιστον 40 χρόνια. 40 χρόνια οι δασκοί χάρτε δεν είχαν γίνει στην περιοχή. Mm -hmm. Και αφ, αφινόταν, αν θέλετε, αφέθηκε όλη αυτή η περίοδο, ακριβώ για να μπορούν κάποιοι να κάνουν και μικροπολιτική. Mm -hmm. Από του τοπικού κομματάρχε, του αυτοδιοικητικού μέχρι του βουλευτέ και του υπουργού. Το Δημαρχο Ξεκάθαρα. Εμεί στην περιοχή. Είπα, του αυτοδιοικητικού. Mm, σωστά. Εμεί στην περιοχή λοιπόν τι κάναμε. Πρώτα απ' όλα, με απόλυτη συνέπεια ό,τι είχαμε πει εκείνε τι μέρε και με ηρεμία, έχουμε ήδη αναρτήσει του δασκού χάρτε στην Ανατολική Αττική. Αυτή τη στιγμή και στην περιοχή τη Ανατολική Αττική, αναφέρομαι και στη Ραφίνα και στη Νέα Μάκρη. Mm -hmm. Αλλά και στην περιοχή τη Κινέτα και στα Μέγαρα, είναι αναρτημένοι οι χάρτες χάρτε. Είναι αναρτημένοι περίπου εδώ και ένα μήνα. Ο πολίτη μπορεί να του δει διαδικτυακά και θα ολοκληρωθεί η ανάρτηση και θα γίνει κύρωση. Άρα τελειώνει αυτή η μελανή ιστορία και στο πιο δύσκολο σημείο που είναι η Ανατολική Αττική, όπου έχουμε και ένα, τον ανθρώπινο παράγοντα πολύ ευαίσθητο, το καταλαβαίνετε και πληγωμένο. Ταυτόχρονα όμω, για να είμαστε συνεπεί. Στο δασικό χάρτη που έχει ήδη αναρτηθεί στην Ανατολική και στην Δυτική Αττική, υπάρχει ήδη η κήρυξη αναδασωτέα. Έχουν προσδιοριστεί δηλαδή τα δασικά, α mm. το πούμε έτσι, τεμάχια, τα οποία πλήγηκαν από την πυρκαγιά και έχει κηρυχθεί αναδασωτέα. Άρα έχουμε και τη συνταγματική, αν θέλετε, επιταγή που εκπληρώνεται mm. και την υποχρέωση του δασικού χάρτη και την εξυπηρέτηση του πολίτη. Με γιατί τώρα μπορεί να βρει ο πολίτη απόλυτα τι γίνεται. Ά. Τι πρέπει να κάνουμε όμω ταυτόχρονα, πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα στον πολίτη που έχασε το σπίτι του. Να ξαναστεγαστεί, γιατί είναι και αυτό μια κοινωνική ανάγκη, προφανώ ελέγχοντα και την νομιμότητα του υποβάθρου και τη δόμηση η οποία υπήρχε. Έτσι λοιπόν, σήμερα στη Βουλή, σε συνέχεια τη ανάρτηση δασικού χάρτη και αναδασωτέα, περνάμε και μία ε, νομοθετική ρύθμιση, η οποία θα λέει ότι για τα κτίρια στα οποία έχει αναρτηθεί ο δασικό χάρτη, αλλά έχει γίνει η αναγνώριση του υποβάθρου, mm. θα δίνεται άμεσα η βεβαίωση τη δασική υπηρεσία για τι περιπτώσει που είναι εκτό. Τη δασική νομοθεσία ναι. ώστε να μπορούν να εξαναχτιστούν τα σπίτια. Mm -hmm. Γιατί και οι πολίτε που έχουν εκεί ιδιαίτερα την πρώτη κατοικία πρέπει να του δώσουμε το δικαίωμα να επιστρέψουν άμεσα. Και ετοιμάζουμε για την επόμενη εβδομάδα μαζί με το Υπουργείο Υποδομών και τον κύριο Σταθάκη, δηλαδή και τη χωροταξία, μια πρόταση η οποία θα λέει πέρα από την άμεση βεβαίωση για την επαναδόμηση, η οποία θα τελειώσει σήμερα, θα είναι μια πολύ γρήγορη διαδικασία για την Ανατολική και την Δυτική Αττική, με βάση το δασικό χάρτη όμω. Ναι, ναι. Ετοιμάζουμε μια ρύθμιση η οποία θα δίνει τη δυνατότητα τη αλλά με δρόμους με επαρκείς δρόμους και κενά και για την εκτόνωση αν θέλετε μιας πίεσης και αλλά και για τη συγκέντρωση κοινού και χωρίς να ξαναφυχθεί το δικαίωμα που έχουμε πρόσβαση στην παραλία όλη. γιατί ένα βασικό θέμα είναι ότι μια διάταξη του 87 ο λεγόμενος νόμος Τρίτσι δεν εφαρμόστηκε για τις παραλίε μα, που αφορά τι περιφράξει, τι μάντρε και όλη την έτσι, διακοπή έτσι πρόσβασης όλων έτσι, στην παραλία. Έτσι, έτσι. Το οποίο δυστυχώ τώρα το πληρώνει ο κ. Σουηδί. Να πω ότι οι μάντρες έχουν ξεκινήσει και πέφτουν. Ωραία. Έχουμε ήδη και θα το ανακοινώσουμε και αυτό μας με τη ρύθμιση συγκεκριμένη mm. την επόμενη εβδομάδα. Απολογισμό για όλη την Ανατολική Αττική και να πω ότι αυτή τη εβδομάδα πέφτουν αυθέρετα στη μάντρα. Διότι δεν είναι μόνο <laughs> να θα ξεχάσουμε την πυρκαριά. Σα σήμερα ένα χρόνο Λοιπόν, έχουν Νομίζω είδη... ένα χρόνο έχουμε από τη μάτρα. Θέλ, θέλω να μείνω λίγο στο μάτι, αν έχετε την καλοσύνη για να καταλάβω. Ένα, <coughs> Πάρα πολλοί πολίτε είχαν προσωρινέ ή είχαν βεβαιώσει νόμιμη κατοικία από το κράτο. Δηλαδή, μέσα σε αυτό το ρημοτομικό σχέδιο. Δηλαδή, Νόμιμε κατοικίε. Ναι, καλά, δεν υπήρχε ακριβώ δρομοδομικό σχέδιο στο μάτι. Ό,τι ήταν αυτό το, το πράγμα. Ή, δεν ήταν. Ήταν oh. εκτό σχέδιου δόμηση. Yeah. Και δυστυχώ εκεί και η αυτοδιοίκηση δεν μπόρεσε να ανταπεξέλθει στην πολεοδομική οργάνωση περιοχή για να έχουμε δρόμου, πλατείε, ζώνε εκτόνωση και Τέλος σχέδιο δόμηση. πήγε ο άνθρωπο, ό,τι χαρτιά έχει για να νομοποιήσει την κατοικία του, έμεινε μέσα. Ή, είχε λοιπόν μια τακτοποιημένη πολεοδομικά κατοικία. Αυτή η τακτοποίηση, εγώ θέλω να καταλάβω, που μπορεί να ήταν σύνομη ω ένα βαθμό, πάντω ασφαλή δεν ήταν σίγουρα τι δυνατότητε έχει να γίνει και σύνομη και ασφαλή. Ένα. Δύο. Αυτό ο πολίτη που είχε ένα σπίτι και το είχα, είπα, ζημιέ, που ήταν παράνομο, δεν είχε ούτε αυτό σύνομο. Αν αυτό. χτυπημένο κι αυτό. Πολλέ ερωτήσει μαζί πρέπει να πέμπτη, θυμάμαι όμω τώρα. Δύο. Να τα πάρουμε μία-μία. Ένα, ο σύνομο με αυτέ τι αρχέ, αλλά όμω που πρέπει να είναι και ασφαλή πάλι, τι ναι, κάνουμε, ναι. και ένα που δεν έχει. Που δεν έχει. Και τι κάνουμε. Τι κάνω. Λοιπόν, να πάρουμε το πρώτο. Πονεμένοι και οι δύο, ε. Να, να πάρουμε Καμένη το και δύο. να πάρουμε το πρώτο. Στο νόμο τακτοποίηση των ευθερέτων, τον οποίο επικαιροποιήσαμε εμεί τον Οκτώβριο του 2017, και να λαμβάνουμε την ευθύνη προφανώ για αυτή την επικαιροποίηση, δεν επιτρεπόταν να γίνει τακτοποίηση ευθερέτου σε δασική έκταση σε ρέμα. Άρα, όσοι έχουν τακτοποιηθεί, έχουν, αν θέλετε, ικανοποιούν και τι βασικέ προποθέσει να παραμείνουν στην περιοχή. Βάζοντα όμω επί προσθέτου και το θέμα τη πιθανή εκένωση και των πολυοδομικών προτύπων. Αλλά mm. δεν παραβιάζουν ένα υπόβαθρο που απαγορεύεται κάποιο να χτίσει. Mm. Δεν είναι δασικό ή ρέμα ή αγιαλό. Γι' αυτό και στην πράξη του νομοθετικού περιεχομένου που κάναμε τον Αύγουστο και σήμερα επικυρώνουμε στη Βουλή, είχαμε πάρει την αρμοδιότητα στο Υπουργείο για γρήγορε κατεδαφίσει σε περιοχέ, σα θυμίζω. Σωστά. Δασικέ, αναδασωτέ που χτίστηκαν μετά, εθνικού δρυμού, ρέματα και παραλίε. Mm -hmm. Με απόλυτη συνέπεια λοιπόν σα λέω ότι οι τακτοποιήσει αυτερέτων δεν επιτρέπουν δασικέ εκτάσει και ρέματα. Άρα μπαίνουν στην σημερινή διαδικασία που θα νομοθετήσουμε τη γρήγορη δασική βεβαίωση, γιατί εξαιρούνται από τη δασική νομοθεσία ή έχουν οικοδομική άδεια mm -hmm. ή είναι εκτό δασική περιοχή. Άρα θα χτίσουν με βάση τι ρυθμίσει που θα περάσουμε την επόμενη εβδομάδα με δρόμου και πρόσβαση στην παραλία. Με επαρκεί δρόμου, δηλαδή με βασικού άξονε χαραγμένου. Γιατί θα, έρχουμε, θα, έρθουμε σε δεύτερο χρόνο να κάνουμε και πολεοδομικό σχέδιο στην περιοχή. Αλλά από τώρα δεν θα αφήσουμε να κλείσουμε του δρόμου τη προσβάση και να γίνει το, το ίδιο πολεοδομικό παράδοξο. Κατάλαβα. Άρα δεν θα επιστρέψουμε στο παράδοξο του παρελθόντο και στην αιτία που δημιούργησε σε ένα βαθμό και το πρόβλημα τη απόλυση των ζώων. Τι κάνουμε όμω με αυτού που δεν έχουν, που έχουν νομιμότητα, α το πούμε έτσι. Εδώ λοιπόν πρέπει να πούμε ότι αυτοί που είναι σε δασική περιοχή, χωρί οικοδομική άδεια, και πιθανά και χωρί ιδιοκτησία, Όπω καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να έρθει η πολιτεία να επικυρώσει μια τέτοια έντονη παραβατικότητα. Όμω, θα πρέπει να βρούμε λύσει οι οποίε θα ανακοινωθούν, που έχουν να κάνουν με δύο άξονε. Ένα είναι το επίδομα ενοικίου και το επίδομα επαναστέγαση για να βρουν νόμιμη περιοχή ώστε να μεταφερθούν, γιατί αν μένουμε σε ένα ρέμα δεν μπορούν να επιτρέψουν να ξαναχτίσουν στο ίδιο σημείο. Έστω και με μια μετατόπιση κάποιων μέτρων για τον δρόμο, γιατί η πρώτη περίπτωση των νόμιμων θα έχουν πιθανά mm. όχι όλοι. Την δυνατότητα και την ανάγκη να μεταφερθούν για να είναι και οι ίδιοι και οι οικογένειέ του. Το Όμω ε, θα δώσουμε δυνατότητα λοιπόν και του οικονομικού εργαλείου, αλλά και αυτά θα ανακοινωθούν μαζί με τον κύριο Σπίτζη και τον κύριο Σταθάκη και εμένα την επόμενη εβδομάδα. Όμω το βασικό είναι ότι ετοιμάζουμε ένα πολυδομικό σχέδιο στο Μάτι. Και στην Ανατολική Αττική, γιατί δεν είναι μόνο το Μάτι, είναι η περιοχή από τη Ραφίνα μέχρι τη Μάκρη. Έχουμε ήδη συζητήσει και θα είναι συνεργάτη μα και το Μετσόβιο Πολιτεχνείο. Θα κάνουμε ένα πρότυπο ειδικό χωρικό σχέδιο. Θα χρειαστεί βέβαια ένα εξάμεινο για να γίνει αυτό το σχέδιο, για να ανακοινωθεί τουλάχιστον ω πολυδομικό πρότυπο. και Σκοπεύουμε σε αυτέ τι περιοχέ να δημιουργήσουμε και μια τράπεζα γη. Όσοι δηλαδή δεν μπορούν να επανέλθουν στην ίδια περιοχή που ήταν οι κατοικίε του mm -hmm. για διάφορου λόγου, mm -hmm. είτε γιατί δεν έχουν την απαραίτητη νομοποίηση, είτε γιατί είναι μέσα σε ένα ρέμα ή Είναι σε έναν πυρήνα δασικό που δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να γίνει δόμηση εκεί ε, και δεν είχαν οικοδομική άδεια, δεν είχαν νόμιμη, yeah, yeah. αν θέλετε, λειτουργία, θα δοθούν χώροι σε μια τράπεζα γης, με πολυδομική οργάνωση ώστε να δοθεί αυτή τη δυνατότητα. Εγώ. Μάλιστα. Ο κ. Σταδράνη Κουτουλάκης και εγώ το θυμόμουν, σα το είπα και εγώ σήμερα, έχουμε επέτειο τη μάνδρα. Ναι. Και είχατε ξεκινήσει απλώ σα διακόψα εγώ. Ναι, ναι, ναι. Ε, η, ήδη η, η αποκεντρωμένη διοίκηση Αττική έχει ξεκινήσει μια μεγάλη εργολαβία στην πούμε έτσι, για την κατεδάφιση αυθαίρετων στη Μάντρα. Με τα ρέματα δεν Εκεί, ξέρουμε. Καταρχήν πρέπει να σα πω ότι τα έργα αντιπλημμυρική προστασία τη περιφέρεια προχωράνε, ήδη υλοποιούνται mm -hmm. και όσον αφορά τον δρόμο που παρακάμπτει ένα μεγάλο κομμάτι που ήταν μέσα στο ρέμα, αλλά και όσον αφορά την αντιπλημμυρική προστασία. Δημοσιεύτηκε επίση πριν από τέσσερι μήνε. Το σχέδιο διαχείριση κινδύνου πλημμύρα ε, κυρώθηκε σε ΦΕΚ, είναι με δική μου υπογραφή. Mm -hmm. Άρα πλέον έχουμε και στην Δυτική και στην Ανατολική Αττική σχέδιο διαχείριση κινδύνου πλημμύρα. Η Περιφέρεια Αττική με βάση αυτό το σχέδιο έχει κάνει ήδη διαδικασίε διαβούλευση για να γίνουν τα έργα προτεραιότητα αντιπλημμυρική προστασία. Άρα έχουμε κατεδαφίσει αυθερέτων. Έργα αντιπλημμυρική προστασία, σχέδιο διαχείριση κινδύνου πλημμύρα και πολεοδομική οργάνωση με βάση αυτό. Mm -hmm. Δεν μπορούμε πια να πηγαίνουμε σε μια πολεοδομική οργάνωση και πολεοδόμηση πάνω σε ρέματα, γιατί το πόρισμα τη επιθεωρήτρια δημόσια διοίκηση δείχνει ότι είχε γίνει κάτι τέτοιο στην περιοχή. Όμω, πέρα από την απόδοση ευθυνών, εμεί πρέπει να χαράσουμε πολιτική για να αποδεικνύεται ότι υπάρχει τελικά δίκαιο στην πολιτική, γιατί υπήρχε ένα βασικό πρόβλημα τη κοινωνία μα σχετικά με το αν ήταν δίκαιη η πολιτική. Μαζί. Και να λύνουμε προβλήματα ωραία, και να ε, 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 αυτό τώρα είναι, λέω, μπορεί να το πει κάποιο λαϊκισμό όμω, ότι κάποιο πρέπει να πληρώσει. Δηλαδή, όταν έχω χάσει ανθρώπου στη Μάνδρα, ανθρώπου εδώ, υπάρχουν αυτό που λέμε γενική πολιτική ευθύνη, Ωραία. Υπάρχει όμω και η... η ευθύνη. Δηλαδή, υπήρχαν πολιτικοί που ασκούσαν πολιτικέ που πέθαναν οι άνθρωποι. Έτσι θα πάνε αυτοί, άκλα αυτοί. Και εδώ έχουμε δύο δυνατότητε. Η πρώτη είναι το δικαίωμα του πολίτη, έτσι κι αλλιώ, να κρίνει, και αυτό να το επιλέξει και στι επόμενε εκλογέ. Να κρίνει και να αποδώσει ευθύνε, είτε αυτό στο διοικητικό, ευθύνη, είτε στο πολίτη. πολιτικό επίπεδο. Ωραία. Από εκεί στο... και μετά έχουμε την δικαιοσύνη. Το πόρισμα τη επιθεωρήτρια δημόσια διοίκηση όσον αφορά την μαύρα. Και το πόρισμα επίση των εισαγγελέων όσον αφορά το θέμα τη πυρκαγιά στην ε, Ανατολική Αττική και στη Δυτική Αττική, γιατί και στην, στα Μέγρα και στην Κινέτα είναι πολλαπλάσια η έκθεση η οποία κάηκε. Mm. Δεν θερμίσαμε ανθρώπινε ζωέ, ευτυχώ. Είναι κάτι το οποίο προφανώ εμεί το εμπιστευόμαστε και θέλουμε να αποδοθούν ευθύνε. Ε, 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 εγώ έχω πει σε πολλά επίπεδα ότι ακόμα και το σχέδιο διαχείριση κινδύνου πλημμύρα, κάποια στιγμή το 2012, δεν κάνω λάθο, μπήκε σε σιρτάρια και το ξαναβγάλαμε το 2016 και το χρηματοδοτήσαμε mm. για να έχουμε τώρα σχέδιο διαχείριση κινδύνου πλημμύρα, το οποίο πάλι. Πρέπει να υλοποιηθεί στο επίπεδο τη αντιπλημμυρική προστασία. Δηλαδή, πρέπει να γίνουν έργα. Να σα δώσω ένα παράδειγμα. Είτε. Για τη Δυτική και την Ανατολική Αττική, ήδη εμείς ολοκληρώσαμε μελέτε από τον Αύγουστο μέχρι σήμερα. 17 εκατομμυρίων ευρώ. Έχουμε 3,5 εκατομμύρια ευρώ έργα αντιπλημμυρική προστασία που γίνονται από το μάτι και πάνω μέχρι τον Ταού Πεντέλη, Γιατί δεν πρέπει να ξαναγίνει το φαινόμενο αυτό και σύντομα τη πλημμύρα πάνω στην καμένη περιοχή. Mm -hmm. Και οι άνθρωποι που είναι στα κατάντη, δηλαδή στα χαμηλότερα, ανησυχούν και έχουν δίκιο να ανησυχούν και εμεί έπρεπε να προλάβουμε. Φανταστείτε λοιπόν ότι μέσα σε τρει μήνε γίνανε οι μελέτε, η χρηματοδότησή του θεωρήθηκαν, εγκρίθηκε ο προπολογισμό και έχουν αρχίσει ήδη γίνονται τα συμβόλαια με του εργολάβου και είναι μέσα mm -hmm. τα συνεργεία αυτή τη στιγμή που κάνουν τα ξυλοφράγματα. Mm -hmm. Και είναι 3,5 εκατομμύρια ευρώ στην Ανατολική Αττική και 13,5 εκατομμύρια ευρώ στα Μέγαρα και στην Κινέτα. Είναι έργα τα οποία έχουν εγκριθεί ω χρηματοδότηση και στην Ανατολική Αττική ξεκίνησαν να υλοποιούνται. Mm -hmm. Γιατί πρέπει η πολιτεία να αποδεικνύει ότι όταν υπάρχει πολιτική βούληση, τα έργα γίνονται γρήγορα. Και γίνονται προ του πολίτη. Με διαφάνεια και προ του πολίτη. Διότι ή η πολιτεια δεν ήθελε στο παρελθόν, ή δεν γίνονταν τα έργα με διαφάνεια. Mm -hmm. Υπήρχαν τέτοιε ζητήματα, κύριε Βαλήτη. Αυτά είχα να σα ρωτήσω εγώ σήμερα. Τα είπα λίγο γρήγορα. Ελπίζω Εντάξει, να. Εντάξει, προλάβαμε. Πήραμε και ειδήσει, βγάλαμε και για το θέμα τη ταγματική αναθεώρηση, βγάλαμε ειδήσει και για το θέμα του ματιού, την είναι σήμερα πρωτοβουλία, βγάλαμε ειδήσει. Και, για τα... και να ανανεώσουμε το ραντεβού, θα το ήθελα Ό, να το ζητήσω. Για τα θέματα του περιβάλλοντο. Εδώ ή έξω. Ε, όπου θέλετε. <laughs> και σε δημόσιο, δημόσια συζήτηση, αν θέλετε, ε, είναι πολύ ευχάριστο. Πρέπει να αλλάξουμε στάση όλοι απέναντι στο περιβάλλον. Η κλιματική αλλαγή, η ανακύκλωση, το θέμα τη κατανάλωσης νερού και τη ποιότητα του περιβάλλοντο, οι θάλασσέ μα, το πλαστικό, οι σακούλες, τα πλαστικά μια χρήση, είναι θέματα που mm. μας μα αφορούν όλου και τα παιδιά μα. Είναι νέα οικονομία και νέα ζωή. Δεν μπορώ να μείνω με <σπά> πάμε πάμε το χειμώνα. Τι κάνουμε την κουβέντα Είμαι στη διάθεσή σα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Κυρίε και κύριοι, πάμε στη